για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Και είμαστε εδώ με τον Περικλή Ρουσουνίδη. Περικλή μου, καλώς μας ήρθες. Τι κάνεις, είσαι καλά? Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είχα την ατυχία, μπαίνοντας, ναι, να συναντήσω τον Λουί τον Βατσαλίδη. Α, τώρα, α, παιδιά, ξέρω. Το χοντρό. Μην το λάβεις έτσι, ρε Περικλή μου. Είναι χοντρός, απλά τρώει το παραπάνω παιδί. Είναι λίγο φάτη. Ναι, τώρα να δεις τι ντοκουμέντο έχουμε σε λίγο για τον Βατσαλίδη. Μια μεγάλη αποκάλυψη. Και μου άρπαξε ένα κομμάτι πίτσα. Α, γι' αυτό λείπει η πίτσα. Ωραία, λεπτό, θέλω να δούμε τώρα τι έχουμε για τον Λουί. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Κωνσταντία Αντιλάρμου, υπεύθυνη ροής και προγραμματισμού. Κωνσταντία μου, να μας ζήσεις, να σε χαιρόμαστε, χρόνια σου πολλά, να σε χαίρεται η οικογένειά σου, να τους χαίρεσαι κι εσύ. Είναι υπέροχη πραγματικά η Κωνσταντία και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλη την βοήθεια και τη στήριξη της, όπως και όλον το κανάλι φυσικά, όλους μας τους συναδέλφους. Αλλά θα σε ζήξουμε, φίλοι και φίλες, έναν ντοκουμέντο. Γιατί σήμερα στα γενέθλια της Κωνσταντίας πήγαμε να της πάρουμε έναν κορμό. Θα της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε όταν πήγαινε η Κωνσταντία να ζήσει το κεράκι της. Μετά που να σβήσει το γερί να χάσεις Λουί. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes, yes, yes. Κύριε και κύριοι. Και έκλαψε και το κομμάτι της πίτσας. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι εδώ, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ο Λουίς. Να μπει στο πλατό της εκπομπής αυτή τη στιγμή. Να πάμε με πίτσα και μετά να τον καλέσετε. Ελάτε να πιάσετε πιάτο και μετά να εκπομπήσουμε. Εδώ, να βάλουμε λίγα κομμάτια μέσα και μετά να καλέσουμε τον Λουί μέσα. Λοιπόν, μέχρι να τα βάλουμε Περικλή μου, να δούμε και τα υλικά μας τι θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας. Πάρτε, εσείς κανονίστε εδώ, παιδιά, γιατί αν μπει μέσα από τις σελίδες, δεν θα μείνει τίποτε. Καντούνι, καντούνι. Γιατί καντούνι? Καντούνι. Καντούνι, λοιπόν. Υλικά για τη ζύμη μας. Λοιπόν, για τη ζύμη μας θέλουμε 2,5 φλιτζάνια αλεύρι, δηλαδή 350 γραμμάρια. Θέλουμε 3 τέταρτα του φλιτζανιού, δηλαδή 180 γραμμάρια νερό. Μπράβο ρε Περικλή μου που μας τα δίνεις και σε γραμμάρια και σε ποτήρια. Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη ή 6 γραμμάρια, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας ή 20 γραμμάρια φιστικέλαιο, ένα φακελάκι μαγιά αυτόματη. Αυτό είναι για τη ζύμη μας. Και για από πάνω, για τη σαλτσούλα μας, θέλουμε έναν κρεμμύδι ψιλοκομμένο, έναν κουτί ντομάτα σε κύβου, 280 γραμμάρια, έναν κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, αλατάκι, πιπεράκι. Και για τη γέμιση μας, για τα, τα από πάνω μας, ναι, όλα όσα θα βάλουμε, ναι, θέλουμε 2 φλιντζάνια τυρί τριμμένο μοτσαρέλα, μανιτάρια. Μπορεί να βάλουν και κούτα, μπορεί να βάλουν και έταμ. Ωραία. Που τα γούστα. Ναι, μανιτάρια, πιπεριές και μπέικον και καλαμποκάκι, ναι, για πιπερίτσα και το ένα και το άλλο. Τα πάντα. Ό,τι θέλουμε στην πίτσα μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω ότι είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου συνταγές. Γιατί θέλω πάρα πολύ να μάθω να φτιάχνω σπιτική πίτσα. Μα είναι πολύ εύκολα, τόσο εύκολη, τόσο απλή. Λέω από τις αγαπημένες μου γιατί είναι ωραίο πράγμα να θρως και τη σπιτική σου την πίτσα. Πάμε Περικλή να σε δούμε πώς θα το φτιάξω. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη ετοιμάσει μια ζύμη από το σπίτι, έχει φουσκώσει. Και μάλιστα παραφουσκώσει. Μπήκε για τα καλά. Λοιπόν, τώρα, αυτό που θα συστηνά, εδώ βάζω ένα φαγγελάκι, εγώ, στην αναλογία που έδωσα. Αν θέλετε να πάει πιο αργά το φούσκωμα, το φούσκωμα του ζυμαριού σας, μπορείτε να βάλετε μισό φαγγελάκι. Ωραία. Εντάξει, θα πάει πολύ πιο αργά. Εδώ στη μισή ώρα περίπου μου το είχε έτοιμο. Εντάξει. Μια χαρά. Τώρα λοιπόν, εγώ θα σας δείξω
Θα το κάνω σε ένα μικρό ταψάκι. Άρα τη ζύμη μας, ναι, την έχουμε έτοιμη με τα, ναι, υλικά που μας έχει πει ο Περικλής μας και την αφήνουμε περίπου μισή ώρα, ναι, να ξεκουραστεί αν βάλουμε ένα φακελάκι μαγιά μέσα. Λοιπόν, και την ανοίω πολύ, πάρα πολύ απλά. Βλέπεις, ανοίει με μεγάλη ευκολία. Με μεγάλη ευκολία προσπαθώ να την ανοίξω. Αν θέλετε, μπορείτε να την ανοίξετε και με το... με ένα μαρζάτζι, αν έχουμε εδώ. Μαρζάτζι είναι μαρτάτζι. Πάντα είναι η ίδια συζήτηση. Πάντα το ίδιο λέμε. Ναι. Έχεις δίκιο. Πάντα το ίδιο λέμε. Ναι. Εντάξει, Μιχάλη μου, εσύ τρως από τα φαγητά που φτιάχνουμε εδώ, γιατί είσαι πιο πίσω. Δεν προλαβαίνω. Κανονίζεις το έτσι. Ωραία. Άρα ανοίγουμε το φύλλο μας. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Ελάχιστο ελαιόλαδο κάτω από τη φόρμα μας. Περικλή μου, τι γίνεται με το μαγαζί σου? Έχουμε λίγη καθυστέρηση, mm-hmm, απλώς υπολογίζω στο τέλος του μηνός θα ανοίξουμε. Πολύ ωραία. Με το που ανοίξεις θα μας το πεις. Βέβαια. Εφού θα πάμε να κάτσουμε, να κάνουμε το ανοίγμα εκεί. Εννοείται. Το λοιπόν, εδώ βάζω τη ζύμη. Βλέπετε, με το... mm-hmm, και πάντα αφήνω λίγη πορτούρα. Ωραία, λίγο γύρω γύρω. Λίγο γύρω γύρω. Και πολύ απλά μετά. Τη σάλτσα μας θα την κάνουμε στην κατσαρόλα, ναι, να καταστηθεί. Δηλαδή να τηγανίζεται λίγο το κρεμμύδι μέσα, mm-hmm, να μαραθεί. Η ντομάτα από το κουτί που είναι με το χυμό της κλπ. Ναι, τη ζάχαρη. Και τη ζάχαρη, το αλάτι, την πέρι και τίποτα άλλο. Εντάξει, ωραία. Και το αφήνετε να καταστηθεί. Πολύ ωραία. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Mm-hmm. Τώρα εγώ δεν την έκανα εδώ για να κερδίσουμε χρόνο. Και βάζετε λίγο παντού εκτός από τις άκρες. Ναι, για να αφήσουμε το γύρω-γύρω, ναι, το ψωμάκι μας. Το ψωμάκι για να φουσκώσει κιόλας. Τέλεια. Δεν θέλει παραπάνω από αυτό που έχω βάλει εγώ. Μην το, για να μην υγρασιαστεί πάρα πολύ η ζύμη από κάτω. Εντάξει. Λοιπόν, έχει που... Αν θέλει κάποιος να είναι μαλακή, η πίτσα βάζει περισσότερη ντομάτα. Ναι. Για να έτσι είναι, ναι, πιο γρή. Ή την αφήνει πιο χοντρή τη ζύμη. Ωραία. Εντάξει, για αφήνει τη ζύμη πιο χοντρή. Εδώ βάζει το τυράκι. Ναι. Έχει άλλοι που τους αρέσει να βάζουν τα υλικά και τους αρέσει το τυρί. Από πάνω. Καλύπτουν και από πάνω με τυρί. Έχει, εγώ την προτιμώ έτσι. Ναι. Εντάξει. Βάζω τα διάφορα μου υλικά από πάνω. Αυτό είναι η πίτσα μας. Μα ναι, είναι τόσο εύκολη. Περίμενε, θα σου κάνω το ζυμάρι όμως. Που είναι ακόμα πιο εύκολο, mm-hmm, το ζυμάρι. Και βάζω και τα υλικά μου από πάνω. Και ξαναβάζουμε τυράκι. Κάπου έχει ρίγανη πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχει εδώ. Τώρα λοιπόν. Να πάρουμε λίγο. Μπράβο. Λίγη ρίγανη που πάνω. Λίγο λαδάκι. Να βάλουμε ακόμα λίγη για την ωραία ρίγανη. Και την πασπαλίζεται έτσι. Λίγο λαδάκι που πάνω. Ελαιόλαδο. Ναι, ελαιόλαδο κατά προτίμηση. Ωραία. Και μπαίνει μέσα σε φούρνο. Και αν θέλουμε βάζουμε ξανά τυράκι από πάνω. Ναι, αν θέλεις, ναι. Ωραία. Αν τη θέλεις πιο πλούσια, τη βάζεις κι άλλο τυράκι. Και κάνουμε τη σπιτική μας πίτσα. Και μπαίνει στους 230 βαθμούς πάνω κάτω. Πάνω κάτω, 230. Ναι. Πόση ώρα? Το πολύ να πάρει ένα δεκάλεπτο. Ναι. Ναι. Ναι, αφού δεν το έχει πολύ, τίποτα, ναι, μέσα. Αυτό είναι. Τέλεια. Το λοιπόν. Θα την αφήσω εδώ. Ναι. Να σας κάνω τη ζύμη τώρα. Α, για να μας δείξεις πώς θα φτάσουμε, ναι, πώς θα ξεκινήσουμε. Εγώ θα φύγω, γιατί θα με βολέψεις καλύτερα αυτό εδώ. Λοιπόν, με ποτήρια πάμε. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Θα πάμε με ποτήρια. Αν δεν κάνω λάθος, γράφει δύο ποτήρια. Να δούμε ξανά την κάρτα μας, η πρώτη, ναι, έτσι, με τη ζύμη. Ναι, με τη ζύμη, για να μπορούμε, για να τη θυμίσει λίγο. 2,5 φλιτζάνια, περίπου. 2,5 φλιτζάνια, ένα. Ναι, θέλουμε το νεράκι μας. Γιατί βάζει ζάχαρη μέσα στη ζύμη? Βοηθάει την μαλλιά να αναπτύξει, να ανοίξει. Λίγη ζάχαρη, το έχω εδώ. Μια χαρά. Ανοίξτε τη μαλλιά μου. Φιστικέλαιο. Το λοιπόν το αλατάκι, για να μην το ξεχάσω. Mm-hmm. Ωραία. Το φιστικέλαιο τούτο είναι υπεράσκετο για το... Για τη ζύμη τώρα. Για τη ζύμη τώρα. Θα το αναγκατέψω έτσι λίγο. Να το ριζιάσουμε δηλαδή, ναι, έτσι. Έτσι ελάχιστο. Και τώρα θα βάλω το νερό μου που έχω πίσω. Η κάρτα τι λέει στο νερό, τι λέει. Πόσο νεράκι.
Ναι. Τώρα θα σου πω, περίμενε, περνούν τώρα από κάτω. Αν δεν κάνω λάθος, τρία τέταρτα. Τρία τέταρτα του φλιτζάνιου, νεράκι. Νεράκι. Ωραία. Είναι, μας κάνει ένα δάχτυλο κάτω από το ποτήρι, βλέπεις. Ναι. Αυτό είναι. Το λοιπόν, και τώρα θα το ανακατέψω λίγο και θα αρχίσω το ζύμωμα. Ωραία. Μια χαρά. Και κάνουμε τη ζύμη μας έτσι για να βάλουμε τα υλικά μας, ο καθένας ό,τι θέλει από πάνω. Η ζύμη αυτή είναι για μια λαμαρίνα 30 επί 30. Αυτή είναι που έχεις φέρει. Μεγέθος. Αν τα κάνω τα ψάκια έτσι, μπορώ να κάνω ως 6 πίτσες. Αλήθεια. Ναι. Και μπορείτε να τις καταψύξετε όσοι έχουν. Κοίτα, η αλήθεια, η πίτσα που έχουμε κάνει εμείς στο μέγεθος, αν κάποιος εγκαλώνει το φαΐν του, θέλει τη μόνος του. Αν κάποιος είναι έτσι... Ναι. Αν είναι για το Λούι, ας πούμε, θέλουμε το ταψί. Αν είναι για το Λούι, θέλουμε το ταψί. Ναι. Αν είναι, ας πούμε, το βράδυ να φας, θα φας το μισό ταψάκι και θα φας και τη σαλάτα σου. Σωστά. Είναι πόσο να φας, να φας όλο το ταψάκι, εκτός και είναι μεσημέρι, είσαι άντρας, γιατί οι άντρες τρώνε περισσότερο, και φας όλο το ταψί. Εκτός και φας όλη την ημέρα και κάτσε στη νύχτα να φάεις όλη την πίτσα. Άρα έτσι, αυτή είναι η ζύμη μας, περικλίνου. Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Όσο πιο λίγο τη δουλεύετε. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν θα το δούλευα επαγγελματικά, στα 2 κιλά αλεύρι, εγώ βάζω μόνο 3 γραμμάρια μαλλιά. Εντάξει, εμείς θα το δουλέψουμε στο σπίτι, όμως αυτό θα, θα το δουλέψεις στο σπίτι, θα κάνεις τη σπιτική την... Όχι μίξερ, στο χέρι. Εγώ το κάνω στο χέρι, είναι πολύ. Διότι για να μην αναπτυχθεί η γλουτένη, να σφίξει η γλουτένη του ζυμαριού και να με δυσκολεύει να την ανοίγω. Πολύ λοιπόν. Ωραία. Κάνεις αυτή την κίνηση, τραβάς να μαζέψεις όλο το ζυμάρι σου. Αν δεις και θέλει λίγο αλευράκι. Για να μην κολλά, Για να μην κολλά, προσθέτεις λίγο αλευράκι. Με την ίδια ζυμή μπορείς να κάνεις και ωραία κουλούρια. Περιπλήμου να μας δείξεις κανένα κουλούρι και μισθό. Να κάνουμε και μισθό. Συμμεθέ, ήταν ελιούα. Ναι, γιατί είναι και πολύ της μόδας τώρα. Είναι και πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τέλεια. Το λοιπόν. Και αφήνουμε να ξεκουραστεί. Αλευρώνω λίγο το πόλι μου από κάτω. Τη βάζω. Σκεπάζω με μια μαντιλία. Και στη μισή ώρα είσαστε έτοιμοι. Τέλεια. Αυτό είναι. Περικλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σπιτική πίτσα λοιπόν σήμερα από τον Περικλή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.